και 4 ψωμάκια για μπέργκερ. Ναι, τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Σας περιμένω. Special delivery. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Φτάσαμε λοιπόν στην κουζίνα. Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Αλλάξαμε γαντάκια. Έχω πλύνει τα χέρια μου στο μπάνιο. Βγάζω τα πράγματά μου από τη σακούλα. Πετάμε σακουλίτσες και τα γάντια και ξαναπλένουμε τα χέρια μας. Το μάντρα στις κουζίνες αυτές τις μέρες και από πάντα είναι πλένω τα χέρια μου, πλένω τα χέρια μου, πλένω τα χέρια μου. Οπότε είναι μια συνήθεια που πρέπει να αποκτήσουμε και στο σπίτι. Να πλένουμε πολύ καλά τα χέρια μας. Νικόλα, τι θα φτιάξουμε σήμερα? Μπεργκεράκια. Λοιπόν, ο Νικόλας έχει πλύνει τα μαρουλάκια και τα μανιταράκια. Σημαντικό τα λαχανικά μας να τα πλένουμε πολύ καλά. Εάν θέλουμε μπορούμε να κάνουμε ένα διάλειμμα με πολύ λίγο σαπουνάκι και νερό και να πλύνουμε τα λαχανικά μας. Τα μανιταράκια ιδανικά με βρεγμένη χαρτοπετσέτα και να τα πλύνουμε. Τα μπεργκεράκια μας εδώ είναι έτοιμα από το Drakoulis Meat. Καλό είναι, ξέρω ότι μας αρέσουν ομά, μας αρέσουν μέτρια. Αυτές τις μέρες καλό να είναι καλά ψημένα. Τα μπεργκεράκια μας θα είναι απλά, Νικόλα. Θα βάλουμε ωραίο τυράκι, τσένταρ. Μετά το καλό με το Drakoulis, το χασάπι μου, θα μας αρέσει ο Drakoulis. Θυμάσαι που πηγαίνουμε και τρώμε εκεί στο μαγαζί και ψωνίζουμε. Είναι ένα πολύ ωραίο ντελικατέσεν. Έχει πολλά πράγματα. Καλό είναι στο τηλέφωνο να κάνεις τις παραγγελίες σας, να τους ρωτήσετε τι άλλο έχουν. Γιατί είναι σούπερ ντελικατέσεν με σούπερ ψαγμένα πράγματα. Από κέτσαπ, μαρμελάδες, κρεμμύδια, κρασιά, αυγά, γάλατα. Τα πάντα στο τηλέφωνο, ρωτήστε τους. Έχουμε το ψωμάκι μας, τα τυράκια μας, τι μας μένει, να τσιγαρίσουμε λίγο το μπιφτεκάκι μας, καλά μαγειρεμένο, μανιταράκια και εσύ τι θα κάνεις, θα στήσεις το μπέργκερ ένα το ένα πάνω στο άλλο. Έγινε. Ναι, μου αρέσει να κάνεις δουλειά. Και στέλνουμε φωτιές, ε. Τα τηγανάκια μας καίνε. Πάμε να βάλουμε μπιφτεκάκι επάνω. Αυτό είναι του Νικόλα. Μαμάς και του μπαμπά και ένα για τον αόρατο φίλο του μπαμπά. Ναι. Για τον Νικόλα. Α, και αυτό είναι για το μανιτάρι. Έτσι. Λίγο λαδάκι, το μανιταράκι μας. Ωραία. Έχουμε μαρκάρει τα μπιφτεκάκια μας και ιδανικά, για να είμαστε σίγουροι, 3-4 λεπτάκια στο φούρνο για να είναι ψημένο το μπιφτεκάκι μας για το μπέργκερ. Χαλάλι να γίνει γιατί μας αρέσει μέτριο. Τελειώνουμε τα μαντιαράκια, έχουμε τα ψωμάκια, έχουμε το κέτσαπ, τυράκι μετά, κρεμμυδάκι και είμαστε έτοιμοι για φαγητό. Η μαμά θα φτιάξει σαλατάρα και παρά στιγανιτές. Εδώ έχουμε ketchup, spicy, το κουτάλι το έχεις. Να δοκιμάζεις. Έλα. Σ' αρέσει τα καυτερά. Ναι, μου αρέσει. Κάτι έχω καταλάβει. Για βάλ' το, έτσι έτσι. Λίγο δοκίμασα, να μου πεις αν σ' αρέσει. Μου αρέσει. Τέλεια. Και τσάτνι κρεμμύδι, μαρουλάκια, μανιταράκια έτοιμα. Βάλω το τσέντερ πάνω στα μανιταράκια να λιώσει. Το μπιφτεκάκι μας γίνεται στο φούρνο. Πώς είναι, Νικόλα? Θα γίνει χαμούλη. Καίει πολύ? Όχι, πάρα πολύ. Σε θέλω. Αρέσει
και το ψωμάκι ο λίγο τι φρυγανισμένο. Αυτό είναι το μανιτάκι, έχεις βάλει το τυράκι από πάνω. Ναι. Wow. Αυτό ξανά μέσα στο φούρνο να κάνει τη δουλειά του. Και εδώ λίγο το ψωμάκι. Λίγο. Είναι κολλήνο. Ναι. Πάμε να τελειώσουμε το ψωμάκι. Μήπως θέλεις να δοκιμάσεις και το κρεμμυδάκι. Ναι. Που είναι έτσι σαν μαρμελαδίτσα. Ναι. Ε. Ναι. Παρακαλώ. Τυρουνάκι. Ένα πολλάκι. Βέβαια. Εδώ γιατί είμαστε σχεδόν έτοιμοι, δοκίμασαι. Ναι. Πάμε ένα φαγητό, περιμένουμε μας στο σαλόνι. Το κεράκι, έτοιμο. Πάμε να γίνει χαμούλης, λέω. Τι θα δοκιμάσεις πάλι. Ναι. Θα δοκιμάσεις κρεμμυδί. Ναι, πάλι. Σου άρεσε. Άρα αυτό. Θα γίνει χαμούλης. Αρκετό. Το μαυρουλάκι μας, το χαμάκι μας. Κέτσαπ. Κέτσαπ. Γεια μας. Ωραίο το φρέας, ε. Ωραίο.